Το έτος είναι 2014. Η καθημερινότητα των ανθρώπων έχει αλλάξει ριζικά. Η ραγδαία εξέλιξη των νέων μέσων έχει δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να αποκτά άμεση και ταχύτατη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία το αφορά από παντού. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τώρα πια ένα καινούριο πρότυπο ζωής έχει γεννηθεί. Η επικοινωνία ιδεών και πληροφοριών είναι πιο εύκολη από ποτέ μέσω της δικτύωσης και του collaborative consumption. Η αγορά εργασίας και το socializing έχουν περάσει σε νέο επίπεδο εξέλιξης και αυτό γιατί έχει καταστεί δυνατή η παράλληλη αλληλεπίδραση με διαφορετικούς κόσμους ταυτόχρονα. Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε! Η αναπτυξιακή πορεία που μας οδήγησε σε αυτό το σημείο ήταν δύσκολη, αλλά όλοι μαζί καταφέραμε να συνδημιουργήσουμε ένα καλύτερο σήμερα και με το διαμοιρασμό των πληροφοριών, σίγουρα ένα καλύτερο αύριο. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Εάν και ο όρος του co-creation είχε εμφανιστεί σχετικά πρόσφατα, υπήρχε πάντα στη ζωή μας. Η συνδημιουργία είναι αυτή που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Απλώς τα νέα μέσα έχουν ανοίξει νέες πύλες διασύνδεσης μεταξύ μας. Όσο διευκολύνεται η επικοινωνία και ο διαμοιρασμός πληροφοριών, τόσο μεγαλουργούμε. Στηριζόμενοι στην βασική αρχή του collaborative consumption, ό,τι είναι δικό μου, είναι και δικό σου. Δημιουργήσαμε μια σειραφή υλικού, το οποίο τα πνευματικά δικαιώματα δεν μας ανήκουν. Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να τονίσουμε την ταχύτητα και την ευκολία διάδοσης της πληροφορίας που υπάρχει προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Η επικοινωνία είναι ο πρώτος τομέας αλλαγών που θα παρακολουθήσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ, φωνάξτε τα 100. Πρώτα, μετά το Περιστέρι, είχαμε το τηλεγράφημα. Αργότερα, το τηλέφωνο από το περίπτερο. Και ο... τι τεράστιο επίτευγμα, τηλέφωνο στο σπίτι. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Χριστέ μου, τη decadence. Επειδή όμως είμαστε και ρομαντικοί τύποι, μέρες που είναι, αντιλαμβανόμαστε την ερωτική επικοινωνία ως ξεχωριστό ζήτημα, άξιο παρατήρησης και ανάλυσης. Ναι ρε Γιάννη, πλέω μια τρυφερότητα, να το πω. Ένα γλυκό πόθο. Θέλω να την βάλω κάτω και να της μιλήσω για όμορφα μέρη. Ας δούμε τώρα κάποια παραδείγματα του παρελθόντος. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα. Αυτός που είστε την κέρα ο ψηλός, με τις πλάτες και την τσάντα στο χέρι. Τι μου και ψέ μου, μίλα μωρέ καλέ. Μίλα και το λαμπί. Ωραία. Είστε ωραία, μ' αρέσετε. 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 Ενώ πιο σύγχρονοι μέθοδοι επικοινωνίας και συνηθισίων αποτελούν τα mails και εκπομπές σαν το χρυσοκουφέτο. Τώρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας επιτρέπουν να μιλάμε πιο φθηνά, εύκολα, αλλά κυρίως άμεσα. Και μιλάμε για ψαγμένα πράγματα. Φουμπού, Twitter, Skype και τόσα άλλα apps που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε με γραπτά μηνύματα, κλήσεις, βίντεο κλήσεις, ακόμα και με εικόνες. Γεια στα χέρια σου, ρε Μάρκ. Και τώρα...
εκπαιδεύσουμε. Αυτό είναι άνω ποταμών, βεβαίως. Παρατηρήσαμε έναν απαρχαιωμένο μοντέλο διδασκαλίας, βεβαίως, με καθηγητές αυθεντίες, αφού ήταν και οι μόνες πηγές πληροφόρησης. Τώρα πια, τα πράγματα είναι πιο... Πώς να το πω, πιο... Έχουμε το Google, ρε παιδιά. Το, γο, ο, γλε. Κάνει τούμπες, γράφει ανάποδα, σας βρίσκει ό,τι θέλετε. Ό,τι μα ό,τι θέλετε. Και σας μετράει και τα κλάσματα δευτερολέπτων που αποκρίθηκε στην αναζήτησή σας με δισεκατομμύρια αποτελέσματα. Αυτό θα πει πολύ τέλεια. Και νομίζετε ότι μπορούσαμε να ξεχάσουμε τη Wikipedia, την τόσο υψηλής πλέον αξιοπιστίας εγκυκλοπαίδεια, που δημιουργείται και ανανεώνεται συνεχώς από το ίδιο το κοινό της. Ναι, ναι, κύριε, είναι βέβαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα collaborated consumption και co-creation. Θα εκραγώ, Γιάννη, θα εκραγώ, του λέω. Τρελαίνομαι. Κλείστο, δεν μπορώ άλλη γνώση. Ή μήπως θα μπορούσαν να λείψουν οι εναλλακτικές πηγές εκπαίδευσης, όπως τα online ακαδημαϊκά μαθήματα, οποιασδήποτε ειδικότητες του Coursera ή οι ομιλίες των motivational speakers του TEDx και τόσα ακόμα παραδείγματα που εμπνέουν και διευρύνουν τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Και το μυαλό μου είναι θολό! Τρέλα! Και κάπως έτσι φτάσαμε στα λιμέρια μας. Γιατί αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας... Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι πως η διαφήμιση από έτσι... Αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα. Δώρο. Πίπες Νταϊάννα, υγεία καθαριώτης Αρχοντιά. Νταϊάννα, η πρώτη πίπα. Χωρίς να θέλω να πω κάτι για το εφιέστατο σλόγγαν και το μάρκετινγκ από έτσι... Καλησπέρα σας. Καλώς την. Η Tupperware εξελίχθηκε και ακολουθεί τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής με μοναδικό σκοπό να αναγάγει την καθημερινότητα σε ένα ιδεατό επίπεδο για εμάς, σύγχρονη εργαζόμενη νοικοκύρα. Καλά, σταμάτα την επιτέλους. Έλα μωρέ, αφού το ευχαριστιέται. Γιατί, εγώ θέλω να ακούσω. Τι να ακούσεις, παιδάκι μου. Δεν κατάλαβα, δεν είμαι εγώ σύγχρονη εργαζόμενη νοικοκυρά. Και αρχίζω με την αυαρχίδα της Tupperware. Θα την εδίνω την αυαρχίδα. Μόντουλα. Η σειρά των προϊόντων Μόντουλα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξοικονομεί το χώρο. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα για την αψεγάδια στη Μαρία, κατόρθωσα να φέρουν μαζί με τις εταιρείες που εκπροσωπούν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Δείχνουν πως προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν τον κοινό συμμέτοχο. Ξέρουν πως πρέπει να κάνουν τη διαφορά και να εντυπωσιάσουμε το να κάνουν τον πελάτη να νιώσει μοναδικός.대구가 최근 생명의 다리로 거듭나기 위해 다리가 다정하게 말을 거는 시 이렇게 4개 말을 거는 듯한 문구들로 극단적인 선택을 피할 수 있게 도와줍니다. 한명이라도 맞을 수 있다면 엄청 좋을 것 같아요. 되게 공플했어요. 되게 재밌는 게요. 읽다 보면 되게 시간 가는 줄 몰라가지고. 아 small first step by Samsung Life Insurance to save lives to give a new hope to share a new dream to encourage and inspire even at this very moment the bridge of life is speaking to someone human love Samsung Life Insurance
Ρε τα βελανίδια και οι ελιές και τα φύλλα ακίνητα. Και τώρα τι θέλετε. Για φαγητό, για μουσική, για ταξίδια, για μετακινήσεις, για αγορές. Τι. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Ω, μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, τι προμιλάνε τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια. Δεν είναι κατάσταση αυτή, εδώ είναι κόλασης. Και για πάμε να δούμε. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι. Έτσι παραγγέλναμε στο μπακάλι το φαγητό μας, με νάζι, και δεν μας το μαγείρευε κιόλας. Το θετικό είναι ότι έγραφε βερεσέ, αλλά στις μέρες μας, που τέτοια. Έτσι παραγγέλνουμε μέσω ίντερνετ σήμερα, γιατί απλά μπορούμε και είμαστε τζαμάτι. Ό,τι θες, όπως το θες, όταν το θες. Κανελονάκια η κυρά Μαρία πάλι σήμερα, πω πω πω, τι θα γίνει. Θυμάστε τις λατέρνες. Θυμάστε τα πρώτα ξενόφερτα ακούσματα και πώς αντιμετωπίστηκαν στην Ελλάδα? Αυτό, κυρίες και κύριοι, ονομάζεται μουσικό συγκρότημα. Είναι περιττό να πούμε πως αυτές είναι απλά σκοτεινές και ξεχασμένες μνήμες πια. Σε εποχές ανύπαρκτες. Τα νέα μέσα επικοινωνούν ταχύτερα το οτιδήποτε νέο. Όλοι οι χρήστες έχουν σχεδόν ταυτόχρονη πρόσβαση σε οποιοδήποτε νέο ψυχολογικό προϊόν. Η μουσική πάει έτσι. Κατάλαβες. Και άμα σκάσει κι άλλη 18 από εδώ, πρέπει να δυναμώσεις για να μην αλλοιωθεί ο ήχος τον τελευταίο, γιατί κάνει έτσι η μουσική. Κι άλλη 18, πιο δυνατά ο Γιάννης. Τα λόγια είναι περιττά. Λόγια λοιπόν είναι περιττά για τον άρχοντα της διαδικτυακής ψυχολογίας. Όλα. Ό,τι θες είναι εκεί μέσα. Ό,τι κι αν κάνεις, το κάνεις παράλληλα με αυτό. Σου έχει χαρίσει άφθονο γέλιο και παραδέξου το. Ο μύθος έγινε από μόνος στο Σταύρο. Δεν βαλιέργησα εγώ. Α, μη φωτογραφία? Καιρός να μάθετε από πού προήλθαν τα ένστικτα αυθαρέσκειά σας. Σας παρακαλώ να προσέξετε να βγει και το γαρίφαλο. Βράσε να βγεις πρώτα ζητιά στο γαρίφαλο. Και τώρα είστε έτσι. Έχετε ιδέα πόσο ξύπνησε η καλλιτεχνική μας φύση με τα smartphones και τα φίλτρα που σας κάνουν να φαίνεστε όμορφοι? Όχι ότι δεν είστε δηλαδή. Τέλος πάντων, φανταστείτε ότι τόση καλλιτεχνική έκφραση δεν την άντεξαν ούτε τα θέματα που φωτογραφίζετε και επαναστάτησαν. I'm just a guy with a camera. In your feed with my foods as my canvas. Lobster bisque, buttered lightly. I see you in a bowl and I need you inside me. I love soup, don't call me a Nazi. I'm more like the culinary paparazzi. Or gastronomic Annie Leibovitz. I can't see the food, can you move your tits? It's unthinkable to dine out and not record it. Want the world to know I can f***ing afford it. Don't take my picture. Don't put me on Twitter. Who, me? Just get it. Could not be dumber. Get off of Tumblr. I'm more than just a piece of me. Πάντως, είναι άξιο θαυμασμού ό,τι ανεβαίνει σε Instagram, Tumblr, Pinterest και λοιπά μέσα δικτύωσης που αφορούν κυρίως το φωτογραφικό σας ταλέντο. Wait, hold up. This view is so fabulous. I need to post a quick picture to make my friends jealous. Yo, let's have a toast to my life. It's fab. Επειδή το βλέπω, δεν χορτάσατε αλλαγές. Πάμε και μια βόλτα στην αγορά, καλές μου φίλες και φίλοι. Από πού να πρώτο ξεκινήσουμε? Χαίρετε. Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει, κύριε. Άμα πονάει κανείς, τι κάνει? Αναλόγως τον πόνο. Όχι, έπαθε. Ναι, πονάς, ε. Πονά, πού? Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι, τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα? Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά θα προτιμούσατε κάποιο app που να σας καθοδηγεί σχετικά με την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας σας και να σας παραπέμπει στο κατάλληλο ειδικό, έτσι?
Κυρία μου, ορίστε. Ώστε αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο Ζανούση. Μάλιστα κύριε, αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο. Και τι κάνει? Πολλά πράγματα. Καταρχήν πιέζεται αυτό το κουμπάκι. Μόλις πιέζεται το κουμπάκι, όπως βλέπετε, ανοίγει η πορτούλα. Ρίχνονται μέσα τα λερωμένα, τα άπλυσα, τα θέλω σοδαρμένα. Κλείνετε την πορτούλα ερμητικά. Κατόπιν πιέζεται αυτά τα κουμπιά. Είτε εδώ κατάσταση. Θέλω να σε βοηθήσω. Δεν μου λες φορέσεις κορσέ. Παπα, δεν φοράω κορσέ γιατί μου κόβεται για να πνοεί. Δεν φοράς κορσέ, ας έβαζες κάτι, ας έβαζες μια πασιά, βρε, έδερφε. Δεν είμαι και τόσο χοντρή, υπάρχουν άλλες πιο χοντρές. Μπροστά τους εγώ είμαι... Twinkie. Τι είναι αυτό? Είναι μια που σου μοιάζει. Άντε, τι είναι αυτό. Άστο που φτάνει. Παίρνε. Έλα, άντε να δω πώς θα περάσει εδώ μέσα. Πού είναι το μανίκι? Χάσαμε και το χέρι, έλα. Άρα, τι παθαίνω σήμερα εγώ. Φτάσου. Τι να σταθώ, τι να σταθώ. Να δεις. Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά. Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και άστη συζήτηση. Ας, σου λέω Πελαγία πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Μετά από αυτά, δεν νομίζω να έχετε κάτι να δηλώσετε εις βάρος του eBay, έτσι. Και τις ογκώδους ποικιλία σε είδη, ποιότητες και τιμές. Και τώρα το ηθικό δίδυγμα. Compra y se me compra.
με, με αναστάτωσες. Πόθος βροχή μες στο κορμί με άναψες. Μετά έφυγες για να βρεις άλλη και μ' άφησες μέσα στη ζάλη.